έχει δηλώσει ότι έχει έρθει να κερδίσει και αυτή την εβδομάδα. Θα τα καταφέρει η Γεωργία Μπαχούμη? Κατερίνα, και ναι, πάλι θα πάω άπατη. Γιατί, έτσι το λες αυτό, αλήθεια το λες, ότι εγώ σε μάτια ξανά. Όχι μωρέ, κάνουμε μωρέ, πλάκα. Όχι μωρέ, βλέπω πρασινάκι στη γόβα, εδώ τσαντικά πράγματα, λέδερ παντελόνια. Πού πηγαίνεις, Γεωργία? Καλά, φαίνεται ότι είναι δίνει. Εννοείται. Και εννοείται. Αυτό και αυτό και αυτό. Λοιπόν, ο Μανώλης έχει μια εταιρεία, τέλος πάντων μια επιχείρηση. Έτσι έχει ένα γραφείο. Εγώ έχω το 2%. Όντως δεν είναι η βιοτεχνία? Όχι, αυτό είναι ο πεθερός μου. Ο Μανώλης έχει μεταβιβάσεις, έχουμε πει ανανεώσεις. Α, ναι, μεταβιβάσεις και μετανεώσεις. Αυτοκίνητα γενικότερα, τέλος πάντων. Έχω το 2% της επιχείρησης. Ωραία. Και τι έκανε τώρα? Πήρε μια καινούργια υπάλληλο. Ντροπή του. Όχι, εντάξει, αλλά. Εγώ... Αλλά μια και έχεις το 2%, έχεις και 2% λόγο πάνω στην καινούργια υπάλληλο. Πηγαίνω. Εκεί θες να καταλήξεις. Πηγαίνω απογευματάκι, γιατί είναι ανοιχτό το γραφείο και το απόγευμα. Ναι, ναι. Να τσεκάρω κι εγώ. Εσύ γιατί τι σε νοιάζει? Γιατί ήρθε και το αλαφεντικό, δεν έχω το 2%. Το υπόλοιπο 98% το έχει μόνο Μανώλης. Ναι. Έχεις κι εσύ κάποιο λόγο? Ναι, έχω. Βαθμολογήστε. Όντως, ναι, δεν πήγε πολύ καλά η βαθμολογία. Δεν πήγε και άσχημα. Μα δεν θεωρώ ότι υπάρχει λάθος αυτά που φορά. Εσύ θεώρησες ότι δεν υπάρχει λάθος. Όμως τα κορίτσια πιστεύουν ότι υπάρχει λάθος. Ναι. Υπάρχει λόγος. Δώρα. Λοιπόν, δεν μου αρέσουν καθόλου τα παπούτσια. Είναι φανταστικά. Σαντά δεν με χαλάει. Απλά τα παπούτσια θα τα ήθελα πιο σκούρο κυπαρισί. Δεν μου ταιριάζει με την εμφάνιση. Ωραία. Ίσως αν ήθελες να αφήσεις αυτή τη γόβα, ναι, να έβαζες ένα πιο έντονο πουκάμισο. Ωραίο έντονο από πουκάμισο μέσα. Εντάξει, δεν είναι έντονο. Τι χρώμα θα ήθελες? Βλέπω καλά? Δεν είναι έντονο. Mm-hmm. Να ήταν... Μου αρέσει τώρα που το βλέπω. Ίσως... Δεν μου αρέσει πολύ. Ένα άλλο χρώμα, λίγο πιο έντονο, γιατί τώρα μέσα είναι και το παλτό και το παντελόνι. Ναι, και δίνω έμφαση και στο παπούτσι. Είναι λίγο μουντό και ξαφνικά φαίνεται ένα παπούτσι πάρα πολύ έντονο, αυτό το οποίο με χαλάει πάρα. Ναι, αυτό ήθελα να κάνει ναι, την αντίθεση. Θα το είχες ισορροπήσει αν έβαζες και ένα έντονο πουκάμισο από μέσα. Εντάξει, δεν το λες και μονόχρωμο. Εντάξει, είναι μουντό όμως. Ναι, αλλά έχει λουλούδια. Ναι. Λουλούδια δεν είναι. Ναι. Ναι, αλλά είναι πολύ μουντό. Δεν μου κολλάει. Τέταρτη φορά είναι μουντό, σου λέει κοπέλα. Δηλαδή, μου βάζεις δύο για το παπούτσι μου. Για το παπούτσι, το πουκάμισο. Όχι, είπες για αρχή το παπούτσι. Γιατί λες, αν θα κράταγα αυτό το παπούτσι, θα θέλεις άλλο που κάνω. Αν κράταγες. Δεν μου αρέσει αυτό το παπούτσι καθόλου. Πες ότι βάζω και παρισί παπούτσι. Ναι. Είμαι εντάξει. Βλέπεις άλλο λάθος? Γιατί θεωρεί ότι είχε η ψαγάδια στην εικόνα. Βλέπω και καλά, μισό. Ναι, ναι, βγάλτε τα γυαλιά. Γιατί πες ότι βάζω το κυπαρισί όπως μου λες το παπούτσι. Το βάζουμε. Το βάλα. Ναι, αυτό δεν μου ταιριάζει το παπούτσι καθόλου. Το κυπαρισί. Το είπαμε όμως. Όχι, δεν μου αρέσει ούτε το πουκάμισο. Ούτε το πουκάμισο. Δεν μου αρέσει ούτε το πουκάμισο. Και θα ήθελα και ένα λίγο πιο έντονο σκουλαρίκι. Το σκουλαρίκι μου το έχω βάλει εδώ. Γιατί φοράω εδώ καρφίτσα. Ενώ είναι σκουλαρίκι, αλλά το έχω βάλει σαν καρφίτσα. Άρα δεν ήθελα να βάλω και σκουλαρίκι επιπλέον, γιατί έχω ήδη πληροφορία. Δεν το βλέπω αυτό που λες. Ποιο? Δεν φαίνεται. Την καρφίτσα. Νόμιζα ότι είναι το σκουλαρίκι. Εδώ, είναι, εδώ. Ναι. Αλλά έχω κάνει τσαχπινιά. Έξυπνο, αλλά. Σοβαρή τσαχπινιά. Δεν πέτυχε και πολύ. Για σένα, γιατί εγώ νομίζω ότι είμαι ιδανική σήμερα. Τέλειο, αφού το νομίζει. Και να δούμε τι θα βγουν οι κριτές. Ό,τι και να βγουν οι κριτές. Όχι, να βγουν οι κριτές. Όχι, δεν ξεκινάμε καλά. Όχι, εννοώ ότι μου αρέσει. Ναι, ναι, του αρέσει ένα 2,4 είναι ο μέσος όρος. Ευχαριστώ. Εντάξει, ο μέσος όρος.